Τις τελευταίες μέρες είδαμε από το ταπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα από το Βήμα του Λουτρακίου να αναφέρει κάποιοι για ένα μεγάλο ποσό το οποίο ξοδεύτηκε για 30 ποδήλατα στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρου. Θα πω δύο πράγματα για την ιστορία αυτής της, αυτού όλου του δημοσιεύματος. Καταρχάς, αυτό ξεκίνησε από την εποχή του Κώστα του Λογοθέτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εμείς σαν αντιπολίτευση, γιατί ό,τι γίνεται καλό το ψηφίζουμε, για να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις στάθμευσης σε δύο συγκεκριμένα σημεία στο Δήμο μας, να τοποθετήσουμε 30 ποδήλατα, τα οποία τα πληρώνει το Πράσινο Ταμείο. Ήταν μια μελέτη από το Πράσινο Ταμείο και ο Δήμος δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ. Τα 140-150.000 που αναφέρει η εφημερίδα δεν αφορούν τα ποδήλατα, αλλά ολόκληρη μια διαδικασία. Τα ποδήλατα, θα πω, από το κοστολόγιο είναι 400 ευρώ το καθένα και δεν έχει με την πραγματικότητα. Άρα, όταν δημοσιεύουμε κάτι, καλό είναι να δημοσιεύουμε όλη την αλήθεια, όχι να δημιουργούμε εντυπώσεις κακές και άσημες, όχι μόνο για τη Δημοτική Αρχή, για όλο το Δήμο. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχει μια ολόκληρη συμμετοχή στο πρόγραμμα που έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν τελειώσει, διότι πρέπει να μπουν κάποιες μπάρες, κάποια inbox, κάτι outbox, κάτι πάρα πολλά ακόμα θέματα τα οποία δεν έχουν φτιαχτεί, διότι ο χώρος που έχουν τοποθετηθεί τα ποδήλατα δίπλα στο πάρκινγκ του γηπέδου του Ολυμπιακού Λουτρακίου πρέπει να κλείσει με μπάρες, έτσι λέει η μελέτη. Και αυτό, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη δύσκολη οικονομική εποχή είναι πολύ δύσκολο να κλείσει σε ένα πάρκινγκ το οποίο δεν λειτουργεί όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, δεν επισκέπτονται τα αυτοκίνητα, δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα. Ο κόσμος δεν έχει μάθει να περπατάει για να παρκάρει και τα αυτοκίνητά του. Σκεφτείτε να βάλουμε και μπάρες για να λειτουργήσει όλο το σύστημα όπως έχει στηθεί από την αρχή, ό,τι έλεγε η μελέτη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, επειδή αναγράφτηκε ότι δίνουμε και κάποια χιλιάδες ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση των ποδηλάτων, θα πω η εταιρεία που το έχει αναλάβει σε αυτό το ποσό που έχει γραφτεί, γύρω σε 7.500 από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι μόνο το σέρβις των ποδηλάτων, το οποίο το σέρβις αποτελείται από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, διότι υπάρχει μικρόφωνο που μιλάς για τυχόν προβλήματα του ποδηλάτου, τα κλειδωμένα ποδήλατα, εάν έχει πάθει κάποια ζημιά το ποδήλατο, πρέπει να έρθουν να το φτιάξουν εκείνη τη στιγμή ή να πάρουν κάποιο άλλο. Και γίνεται όλη και η πληρωμή, διότι ο καθένας που θα παίρνει ένα ποδήλατο με μια πιστωτική κάρτα το πληρώνει και είναι και όλη η διαχείριση του οικονομικού αποτελέσματος. Πραγματικά το οικονομικό αποτέλεσμα αυτά τα δύο χρόνια είναι πενιχρό. Δηλαδή, έχει σπράξει ο Δήμος από τα δύο αυτά χρόνια λειτουργίας των ποδηλάτων μόνο 350 ευρώ. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι δεν ξέραμε αν θα προτρέπαμε να κάνουμε αυτή την επένδυση στο Πράσινο Ταμείο. Θεωρώ ότι εμείς, εφόσον είμαστε Δημοτική Αρχή, την συγκεκριμένη περίοδο θα προτείναμε από το Πράσινο Ταμείο να κάνουμε κάποιες άλλες δράσεις και όχι τα ποδήλατα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς ο κόσμος του Λουτρακίου και οι επισκέπτες του Λουτρακίου δεν χρησιμοποιούν ποδήλατα, δεν περπατάνε στον δρόμο. Δυστυχώς αυτό είναι ο Έλληνας. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε. Σε μια πόλη που είναι σχεδόν όλη ευθεία, το Λουτράκι, το ποδήλατο σχεδόν το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, απέχει τελείως. Ελάχιστοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τα ποδήλατα. Πιστεύουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν, πιστεύουμε. Δεν το ευχόμαστε. Ευχόμαστε να χρησιμοποιηθεί το ποδήλατο. Είναι υγεία το ποδήλατο. Είναι κέρδος το ποδήλατο για θέσεις πάρκινγκ, για πάρα πολλά θέματα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι τρόπος ζωής του Έλληνα. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι είναι ψευδές όλο αυτό το άρθρο που έχει γραφτεί για τα ποδήλατα και τις 150.000.